Ο Τούρκος αξιωματούχος και εκπρόσωπος του Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, είχε συνομιλίες με τους Σουηδούς, τους Φινλανδούς, τους Γερμανούς, τους Βρετανούς και τους Αμερικανούς ομολογούς του για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Σε αυτές τις συνομιλίες μετέφερε και με πιο επίσημο τρόπο τον εκβιασμό της Τουρκίας, ο οποίος είναι διπλός. Ο Καλίν είπε ότι δεν είναι δυνατή η πρόοδος στις συνομιλίες για την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στη συμμαχία εάν δεν ικανοποιηθούν τα ζητήματα εθνικής ασφαλείας της Τουρκίας σχετικά με το PKK. Ο Καλίν είπε επίσης ότι η απαγόρευση εξαγωγών όπλων προς την Τουρκία πρέπει να σταματήσει. Μιλάμε πλέον για διπλό εκβιασμό, με τον Ερντογάν να θέλει την απέλαση Τούρκων και Κούρδων ακτιβιστών με την παράλληλη έκδοσή τους στην Τουρκία, όπου τους περιμένουν τα βασανιστήρια και ο θάνατος. Παράλληλα, θέλει την άρση του εμπάργκο όπλων από όλες τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Με σαφή στόχο φυσικά τα αμερικανικά μαχητικά F-16 και την αναβάθμιση του υφισταμένου στόλου των μαχητικών του ιδίου τύπου που διαθέτει η Τουρκία. Εάν ο εκβιασμός αυτός γίνει αποδεκτός, τότε η Δύση, οι αξίες και ο πολιτισμός της έχουν ιτηθεί.